بابا Γεμόδι. Τι ράτσα είναι αυτό. Τσομπανόσκυλο. Τσομπανόσκυλο, ε. Βερίας. Όχι, το καλό. Σκυλιάτρικα πάντα. Σκυλιά είναι φίλοι, είναι φύλακες. Ναι. Τι να κάνουμε τα σκυλιά. Αντικαταστούν τους φύλακες. Πόσο είναι το σκυλί, πόσο... Είναι τριών χρονών. Είναι επιμενικό καθαρό, ε. Επιμενικό καθαρό, να το έχω πάρει από το σύλλογο. Έλα, βρε. Αριού. Δεν κρατιέται, πρόεδρε. Έλα. Έχει στρισαλιστεί τώρα και δεν κρατιέται. Στο χωριό το κρατάτε, πρόεδρε, στο χωριό. Στο χωριό το, ναι. Και δεν πλησιάζει κανένας. Όποιος μπει μέσα, δεν βγαίνει έξω από το σπίτι, στο οικόπεδο, όποιος μπει μέσα, η αιωνία του είναι. Έλα. Περιμένεις σήμερα να μας πάρετε κάποιο βραβείο. Όχι, απλώς ήρθα σήμερα εδώ να δω συμμετάσχει, να δω γιατί δεν έχω ξαναέρθει. Πρώτη φορά παίρνω μέρος, γιατί άλλες φορές πήγαινα μακριά και εγώ δεν πήγαινα. Τώρα πάει πρώτη φορά. Καλή επιτυχία, πρόεδρε. Να είστε καλά. Λέγομαι Γιδόγερος Θανάσης. Είμαι πρόεδρος του Ελληνικού Ποιμενικού, του ομίλου δηλαδή φίλων του Ελληνικού Ποιμενικού. Και ήρθαμε στην περιοχή σας εδώ, στο Χιλιομόδι, για να κάνουμε μία έκθεση αξιολόγησης που κάνουμε στα σκυλιά του ελληνικού ποιμενικού. Αφορούν σκύλους δικής μας εκτροφής, δηλαδή συστηματικής εκτροφής του ομίλου, αλλά και σκύλους της υπαίθρου που προέρχονται από ποιμενικές εργασίες και πρόελευες. Βλέπουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι πάρα πολύ και έχουν πάρα πολύ κάτοικοι στην περιοχή εδώ ποιμενικά σκυλιά. Ναι, το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν είναι αυτά τα σκυλιά καθαρό αίμα. Η διαδικασία, ας πούμε, για να φτάσουμε στην καθαρομία της φυλής είναι μακριά και επίπονη. Δεν θέλουμε να βάλουμε συγγενικά ζώα μεταξύ τους για να πετύχουμε γρήγορη ομοιομορφία. Ούτε διασταύρωση με άλλες φυλές για να επιτύχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στον όγκο κτλ. Θέλουμε από τη δική μας τη φυλή, όπως προϋπήρχε, να κάνουμε αναβίωση της φυλής ουσιαστικά. Ο πρώτος εδώ τι κερδίζει, πρόεδρε? Δεν έχουμε βραβεία εμείς, γιατί δεν κάνουμε το λεγόμενη έκθεση. Αξιολογείτε. Κάνουμε αξιολόγηση και η αξιολόγηση χρησιμοποιείται για την εκτροφική ομάδα του ομίλου, όπου μέσω ενός προγράμματος βρίσκουμε ποια σκυλιά δεν έχουν σκένια μεταξύ τους, ποια σκυλιά έχουν προτερήματα και ελαττώματα, και να μην συνδυάζουμε όλα τα προτερήματα ή όλα τα ελαττώματα, για να μην, ούτως ώστε να μπορέσουμε, ούτως ώστε οι απόγονοι να είναι πιο μπάλα, πιο ισορροπημένα σκυλιά. Αυτό που προβλέπει το πρότυπο της φυλής. 21. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και χαιρετισμούς εδώ σε όλη την περιοχή που μας υποδέχτηκε με πολύ χαρά και η προσέλευση του κόσμου ήταν οθρό. Καλό, πολύ καλό αυτό. Γιατί? Και, αυτό και εμείς αυτό θέλουμε. Ο κόσμος να ξαναπάει πάλι στο παλιό. Στο καθαρό αίμο. Θα αργήσει λίγο, το προσπαθούμε όλοι μαζί. Ο κόσμος αυτά τα μπαίνει στο σπίτι πιο πολύ αφύλαξη, γιατί βλέπουμε λόγω εγκληματικότητας όλοι έχουν πάρει σκυλιά στα σπίτια τους. Ναι, καλό αυτό. Ήσυχα, ήσυχα. Ο κόσμος τα αγαπάει τα σκυλιά. Θέλουμε πολύ κόσμο στην παρέα μας και αυτό επιδιώκουμε. Ευχαριστώ. Θέλει πολύ προσπάθεια και χρήματα. Αυτός είναι 2,5 χρονών, καθαρό αίμος ελληνικός ποιμενικός και η καταγωγή του είναι από τον Όλυμπο. Τον έχουμε πάρει από Τσοπάνο και τον βλέπετε, ας πούμε, το σωματοτυπό του και τη μορφολογία του. Τώρα μένει κουρασμένος γιατί κάτω από τον ήλιο όλα τα σκυλιά αυτά, δεν μπορεί, όλα τα σκυλιά στον ήλιο ταλαιπωρούνται. Η περιοχή έχουν πολλοί που έχουν ποιμενικά εδώ στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας πριν 50 χρόνια υπήρχαν ελληνικά ποιμενικά. Όμως δεν τα προστατευτήκαν η ράτσα αυτή και χάθηκε. Και έμεινε η Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, να κρατάει μερικά. Και με την ίδρυση του ομίλου προσπαθούμε να διασώσουμε αυτή τη φυλή. Αυτόν τον πανάρχιο σκύλο. Πώς είδες σήμερα τους αγώνες εδώ για τα σκυλιά, εδώ ποιμενικά?
Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και μια ευκαιρία να δούμε πώς είναι ο καλός μορφολογικά ελληνικός πιμενικός. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, κρατάει στα σπίτια, έχουν πιμενικά ή έχουν άλλη ράτσα. Άλλες, αλλά διαφορετικές. Αυτοί που έχουν εκεί, που έχουν ελληνικά πιμενικά. Θέλει και χώρο δηλαδή, πολύ. Θέλει χώρο. Τώρα στο σπίτι, στο διαμέρισμα δεν μπορεί να κρατεί 2 σκύλο. Ενώ σε ένα διαμέρισμα. Σε ένα κήπο είναι πάρα πολύ καλό. 24, έχει το 24. Και είναι και καλός φύλακας και τα πάει πάρα πολύ καλά και με τα ζώα και με τα παιδιά και με τον κόσμο. Το χαρτάκι είναι εδώ, σε μένα. Στο βασιλείο. Thank you.